بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله στον الله να συνοδεύει τον τελευταίο του προφήτη του الله عليه σε αυτό εδώ το οχητικό θα πούμε μερικά πράγματα για την νηστεία. θα κάνουμε μια εισαγωγή στην Ισλαμική νηστεία. Αυτό που θα κάνουμε είναι να διαβάσουμε στην ουσία ένα έργο του Σέιχ Αλ-Αλάμα Σάριχ αλ όσον αφορά την ιστία στο Ισλάμ. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε ότι η νηστεία του μήνα του Ραμαδάν, του μήνα του Ραμαζανίου, είναι ένας από τους πυλώνες του Ισλάμ. Κατά συνέπεια αποτελεί υποχρέωση για τον πιστό μουσουλμάνο να νηστέψει και η υποχρέωση αυτή καταγράφεται στο Κοράνι, στο λόγο του Αλλά και στην Σούνα του προφήτη Σαλαλάχου στην προφητική παράδοση και επίση αναφέρεται ξεκάθαρα στη συνένεση των μουσουλμάνων λογίων, των Ολεμά. Στίχος 183, στο διαβάζουμε ο εσεί που πιστεύετε η νηστεία είναι υποχρεωτική, έχει γίνει υποχρεωτική για εσά, έχει επιβληθεί σε εσά. Και στίχο 185 από το ίδιο κεφάλαιο, το Ραμαδάν είναι ο μήνα που εστάλει κάτω το καράνιο σαν οδηγό στον ανθρώπινο γένο και σαν καθοδήγηση και σαν κριτήριο ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Η νηστεία λοιπόν στο μήνα του Ραμαδάν είναι υποχρεωτική για του μουσουλμάνου. Ίδιες αναφορέ υποχρέωση προ την νηστεία βρίσκουμε και στην Σούνα του προφήτη μα, συγκεκριμένα από το χατίθ του Τζιμπριήλ, το χατίθ του Γαβριήλ, όπου ο προφήτης sallallahu alayhi wa υπογραμμίζει την νηστεία ως πυλώνας του Ισλάμ. Ένας από τους πέντε πυλώνες του Ισλάμ. Τι είναι αυτό που προσφέρει η νηστεία και για ποιο λόγο νηστεύουμε. Το άτομο που νηστεύει καθαρίζει. Καθαρίζει ψυχικά, καθαρίζει σωματικά. Η νηστεία στέκεται ως ασπίδα για τον άνθρωπο και δεν επιτρέπει διάφορες ανηθικότητες και αμαρτίες να εισχωρήσουν. Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι όταν κάποιος καταναλώνει τροφή γίνεται ευάλωτος. Γίνεται ευάλωτος απέναντι στο απαγορευμένο. Ενώ οι πράξεις λατρείας γίνονται πιο βαριές εντός εισαγωγικών. Ο λόγος που νηστεύουμε είναι για να επιτύχουμε την τακουά την θεοσέβεια, την θεοφοβία. Όπω λέει και ο ύψιστο, εσεί που πιστεύετε, η νηστεία έχει γίνει υποχρεωτική για εσά, έτσι όπω έγινε υποχρεωτική για του προγόνου σα, μήπω και κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται τακουν θεοσεβή. Στίχο 183 από την Σόρα Τελμπάκαρα. Και τάκουα είναι η θεοσέβεια, η θεοφοβία συγκεκριμένα είναι όταν κάνεις μια πράξη γιατί θέλει να ευχαριστήσει τον Αλλάχ μια πράξη που τον επιτρέπει ο Αλλάχ ή την κάνει υποχρεωτική και την κάνει αυτή την πράξη γιατί ελπίζει την ευχαρίστηση του υψίστου και στην ανταμοιβή του και αποφεύγει μια απαγορευμένη πράξη διότι φοβάσαι την τιμωρία του. Αυτό εν συντομία είναι τάκουα Και έχουμε μια συγκεκριμένη ομιλία για την τάκουα και πώς είναι στόχος για το Ραμαζάνι που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Η νηστεία μας κάνει να συνειδητοποιούμε την κατάσταση των αδυνάτων και των φτωχών. Άλλη μια ωφέλεια της νηστείας. Συνειδητοποιούμε την κατάσταση των φτωχών, την κατάσταση των αδυνάτων όταν τους λείπει η τροφή. Και κατά αυτόν τον τρόπο χτίζεις ένα χαρακτήρα ευσπλαχνικό προς τον αδύνατο, μια και την πείνα, βιώνεις την ανάγκη. Φτιάχνεις λοιπόν ένα χαρακτήρα ταπεινό, και γενικά μπορούμε να πούμε ότι η νηστεία είναι μια χρονική στιγμή που αποδεσμεύεσαι από τα επίγεια και επικεντρώνεσαι στη μεταθάνατο ζωή και δουλεύεις για να την κερδίσεις και πράγματι ο μήνας του Ραμαζανίου με την νηστεία είναι μια πάρα πολύ καλή υπενθύμηση γι' αυτό Πώ νηστεύουμε, με ποιον τρόπο νηστεύουμε. Σύμφωνα με την Σαρία, νηστεύω στα Ισλαμικά συμφραζόμενα σημαίνει απέχω από συγκεκριμένες πράξεις όπως τροφή, κάθε τι που πίνετε, σεξουαλική επαφή με τον την σύζυγο, αμαρτίες μικρές ή μεγάλες και γενικά οποιαδήποτε μορφή ανυπακοής προς τον ύψιστο και επίση άλλε απαγορευμένε πράξει, τι οποίε θα τι δούμε στη συνέχεια, ενσάλλα. Πότε αρχίζει η νηστεία κατά τη διάρκεια τη ημέρα και πότε τελειώνει. Η ώρα που ορίζεται είναι από τη στιγμή που ξεκινά να εισέρχεται το φω της ημέρας το πρωί. Το χάραμα, το ξημέρωμα. Στο, άκου, στο άκουσμα του Αδάν τη πρωινή προσευχή Φάτζρ, εάν ζούμε σε μουσουλμανικέ χώρε, και διακόπτεται η νηστεία στην δύση του ηλίου. Όπως λέει ο ύψιστος, στίχος 187, στον Σόλο φάτε και πιείτε σε σημείο που μπορείτε τη χαραυγή να ξεχωρίσετε αυτήν την άσπρη ακτίνα της χαραυγής από το σκοτάδι της νύχτας. Και έπειτα συμπληρώστε την νηστεία σας, δηλαδή νηστέψτε κανονικά μέχρι τη δύση του ηλίου. Πότε αρχίζει η νηστεία στο μήνα Ραμαδάν. Η νηστεία αρχίζει στο μήνα Ραμαδάν όταν γνωστοποιηθεί ότι ο συγκεκριμένος μήνας έχει αρχίσει. Και η γνωστοποίηση γίνεται με τρεις τρόπους. Πρώτον, με το να δει το καινούριο φεγγάρι που σηματοδοτεί την έναρξη του μήνα. Όπως λέει και ο ύψιστο, στίχος 185 σε Σουρατελμπάκαρα, όποιος από εσά δει το φεγγάρι Όποιο δει το φεγγάρι, δηλαδή ότι άρχισε ο μήνα του Ραμαδάν, τότε πρέπει να νηστέψει. Και ο Απόστολο Σαλολόχου Αλίχη Βασέλεμ είπε σε αυθεντική ρίση από την συλλογή του Ιμέμου Λιμποχάρη: Όταν το δείτε το καινούριο φεγγάρι του Ραμαδάν, τότε ξεκινήστε την νηστεία. Έτσι λοιπόν αυτό που δει το καινούριο φεγγάρι ξεκινά την νηστεία. Δεύτερος τρόπος όταν ενημερωθείς από αξιόπιστα άτομα για το καινούριο φεγγάρι του ραμαδάν. όταν ενημερωθείς από αυτά τα άτομα και είναι αξιόπιστα άτομα ότι είδαν το καινούριο, το, φα... το το... φεγγάρι του Ραμαδάν και αυτό διότι η απόδειξη είναι από την αφήγηση του Ιμπνε που είπε οι άνθρωποι αναζητούσαν το καινούριο φεγγάρι του Ραμαδάν όταν εγώ όμως ενημέρωσα τον προφήτη ότι το είδα τότε νίστεψε και διέταξε τον κόσμο να νιστέψει και το είναι αυθεντικό από την συλλογή του Αμπουνταούντ Τρίτος τρόπος είναι με την ολοκλήρωση του μήνα Σαμπάν, ο μήνας που είναι πριν το Ραμαδάν. Και συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση του μήνα Σαμπάν ως 30 ημέρες, όταν ολοκληρωθεί δηλαδή με 30 ημέρες. Αυτός ο τρόπος αναζήτησης γίνεται μόνο όταν το φεγγάρι δεν είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί να το δει κάποιος, την 30η νύχτα του Σαμπάν, Γι' αυτό και ο προφήτης sallallahu alayhi wa είπε και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να δείτε το φεγγάρι υπολογίστε 30 ημέρες του μήνα Σιαμπάν. Και το χατίθ είναι αυθεντικό από την συλλογή του ημέρα Μπουχάρι. Ποιο είναι υποχρεωμένος να νηστέψει? Υποχρεωμένος να νηστέψει είναι ο κάθε ενήλικας. Ενήλικας όπω ορίζεται στο Ισλάμ. Ενήλικας μουσουλμάνος που έχει τα λογικά του, άνδρας ή γυναίκα. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο κάφερ, ο άπιστος, δεν μπορεί να νηστέψει και σε περίπτωση που το κάνει δεν γίνεται αποδεκτή η νηστεία του. Αν όμως, για παράδειγμα, ασπαστεί το Ισλάμ κατά τη διάρκεια του Ραμαδάν, τότε νηστεύει τις υπόλοιπες ημέρες που έχουν μείνει και δεν είναι υποχρεωμένος να νηστέψει τις προηγούμενες. Όσον αφορά τα παιδιά, τα παιδιά δεν νηστεύουν, όμως είναι καλό οι γονείς τους να τους βάζουν σιγά σιγά στη διαδικασία και όσο αντέξουν, χωρίς να υπάρχει καταπίεση προς αυτά. Επίσης δεν νηστεύει το άτομο αυτό που έχει χάσει τα λογικά του. Και αυτό γιατί αυτός που έχει χάσει τη λογική του δεν μπορεί να έχει ορθή πρόθεση ούτε γνωρίζει τι κάνει. Επιπλέον απαλλαγμένο από την νηστεία είναι ο άρρωστο, οποιαδήποτε μορφή αρρώστια ή θέμα υγεία που δεν το επιτρέπει να νηστέψει, και ο ταξιδιώτη. Όμω και ο άρρωστο και ο ταξιδιώτη, όταν επιστρέψουν, ο ένα επιστρέψει στην υγεία του, γίνει καλά δηλαδή, και ο άλλο επιστρέψει από το ταξίδι του. Τότε αυτέ οι δύο κατηγορίε πρέπει να αναπληρώσουν τι ημέρε νηστεία που έχασαν. Όπω λέει και ο ύψο τη Σολοτολμπάκαρα, ΑΕ 184. Αν όμω κανεί από εσά είναι άρρωστο ή ταξιδεύει, τότε να νηστέψει αργότερα τι ανάλογε ημέρε. Η γυναίκα επίση στην περίοδο τη και μετά τον τοκετό δεν νηστεύει, αλλά αναπληρώνει ό,τι έχασε μετέπειτα αφού καθαρίσει. Και η υποχρέωση της νηστείας απευθύνεται σε όλους. Ταξιδιώτες και μη, καθαροί ή ακάθαρτοι, άρρωστοι ή υγιείς όλοι είναι υποχρεωμένοι να νηστέψουν είτε στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο ύψιστο, είτε μετά ως αναπλήρωση εφόσον βεβαίως υπάρχει νόμιμη δικαιολογία Στην νηστεία πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το σαχούρ το γεύμα που έχει ο πιστός πριν ξημερώσει αν ξεκινήσει δηλαδή η διαδικασία της νηστείας της ημέρας το σαχούρ, το οποίο είναι επιθυμητό είναι κάτι καλό να το κάνει ο πιστός και είναι από την σούνα του προφήτη σαλλαλάχου αλήχη συγκεκριμένα ο προφήτης ανέφερε σε αυθεντικό χαντίθ πάρτε το σαχούρ γευματίστε δηλαδή πριν ξημερώσει διότι υπάρχει ευλογία στο σαχούρ το χαντίθ είναι αυθεντικό από την συλλογή του Σαχούρ να έχεις ακόμα και με λίγο νερό όπως αναφέρουν αυθεντικά χαρίθ και είναι καλό το σαχούρ να το καθυστερείς όσο πιο πολύ μπορείς πριν το ξημέρωμα δεν είναι σωστό το σαχούρ να το παίρνεις νωρίς και είναι σημαντικό να διαμορφώνουμε πρόθεση στην καρδιά μας ότι θα νηστέψουμε την επόμενη μέρα μια πρόθεση που δεν την εκφράζουμε λεκτικά αλλά την επιβεβαιώνουμε στην καρδιά μας. Απ' την σούνινα του προφήτη σαλολάχου αλήχιου ασάλεμ επίση είναι να βιαζόμαστε να σπάσουμε, να διακόψουμε την νηστεία μας όταν έρθει η ώρα. Δεν πρέπει να αργοπορούμε την διακοπή της νηστείας πέρα από την συγκεκριμένη ώρα διότι αυτό είναι ενάντια στην σούνινα. Με την δύση του ηλίου κάποιος διακόπτει αμέσως την αιστεία του. Είτε δει τον ήλιο να δει, είτε ενημερωθεί από ένα αξιόπιστο άτομο, είτε ακούσει το κάλεσμα της προσοχής στη Σαλά του Μαγρυπ. Και αυτό γιατί ο προφήτης Σαλόλαχου Αλήγη είπε σε αυθεντική ρίση ο κόσμος θα παραμείνει σε ορθό μονοπάτι όσο θα βιάζεται να διακόψει την αιστεία του. hadith authentic από την συλλογή του Imam al Και σε ένα hadith κούτσι αναφέρει ότι ο προφήτης sallallahu alayhi wa είπε ότι ο Allah subhanahu wa είπε οι αγαπημένοι υπηρέτες για εμένα είναι αυτοί που βιάζονται να διακόψουν την αιστεία τους στην συγκεκριμένη ώρα που πρέπει. το hadith είναι αυθεντικό στην συλλογή του Imam al Έτσι λοιπόν προσέχουμε να μην ξεχνιόμαστε και να βιαζόμαστε να διακόψουμε την αιστεία μα την συγκεκριμένη ώρα που δει ο ήλιο. Και όταν έρχεται αυτή η ώρα που διακόπτουμε την αιστεία μα, τότε αυτό καλό είναι να το κάνουμε όπω καταγράφεται στην Σούρνα. Είναι η ώρα να διακόψουμε την αιστεία μα, τότε αυτό το κάνουμε με λίγου χουρμάδες, όριμου ή αποξηραμένου, και αν δεν έχουμε χουρμάδες με λίγο νερό, όπω καταγράφεται στο χαντίθ του Ιμένα Μπουντεούτ. Αν δεν υπάρχει τίποτα από αυτά τότε ο πιστός μπορεί να σπάσει την νηστεία του με οποιαδήποτε τροφή ή χυμό και άλλα παρόμοια. Και εδώ σε αυτό το σημείο ο Σιχθάλη Χαλφαουζάν υπογραμμίζει ένα συχνό λάθος που παρατηρείται στο Ραμαζάνι από ορισμένου μουσουλμάνους. Πολλοί είναι αυτοί που όταν έρχεται η ώρα να διακόψουν την νηστεία τους δεν μένουν απλά στην διακοπή της νηστείας με λίγους χουρμάδες ή νερό αλλά συνεχίζουν κανονικά ένα μεγάλο γεύμα με αποτέλεσμα να χάσουν την προσευχή της Μαγρύμπ που γίνεται στο τζαμί με την υπόλοιπη συνάθρηση των πιστών. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι να γίνεται μια μεγάλη αμαρτία και να χάνουν ένα μεγάλο μέρος από την ανταμοιβή. Η ορθή μεθοδολογία είναι ω εξή. Πρώτα σπά την νηστεία με χουρμάδες και αν δεν έχει χουρμάδε, λίγο νερό Ή με ό,τι έχει. Έπειτα κάνουμε την προσευχή μας στην ώρα της Μαγρυμπ. Έπειτα αφού τελειώσουμε την προσευχή μας μπορούμε να συνεχίσουμε το φαγητό μας εάν επιθυμούμε. Με αυτόν τον τρόπο συνδυάζονται δύο σούνα πράγματα. Πρώτον σπά την νηστεία έγκαιρα όπως διδάσκει ο προφήτης και δύο κάνεις την προσευχή στην ώρα της όπως ορίζεται στο Κοράνι και στην σούνα. κατά τη διάρκεια της διακοπής της νηστείας. Καλό είναι ο πιστό να κάνει ντουά προς τον Αλλά, να κάνει επίκληση. Και αυτό γιατί ο προφήτης Αλλαλόχου Αλήγη Βασέλεμ είπε πράγματι, το άτομο που νηστεύει και κάνει ντουά, ο Αλλά δεν του την απορρίπτει. Και το χαντίθι είναι αυθεντικό στη συλλογή του Ιμπνιμέτζα. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να κάνουμε ντουά σε αυτή τη στιγμή. Ορισμένες από τις ντουά που καταγράφονται στην Σούνα είναι από την συλλογή του Ιμάμα Βουνταούντ, συγκεκριμένα ένα αυθεντικό χαδίθ που διαβάζουμε από τον προφήτη Σαλολάχου Αλήχιου Ασέλεμ που λέει «Αλλάχου μελέκα του, ο Αλαρίς κρύχα αυτάρ του». «Ο Αλλά για εσένα νήστεψα και με την προμήθειά σου, από την προμήθειά σου διέκοψα την αιστεία μου». Και γενικά οποιαδήποτε ντουά θέλουμε. Αν δεν γνωρίζουμε την αραβική, επιτρέπεται ακόμα και στη γλώσσα μα. Είναι πολύ σημαντικό να κάνει ντουά. Γιατί ο προφήτης Αλλαχ λέει: Ο Αλλαχ δεν την απορρίπτει την ντουά. Τώρα να περάσουμε να δούμε τι είναι αυτό που ακυρώνει την νηστεία μας Να δούμε τα ακυρωτικά τη νηστεία. Και πρέπει να τα δούμε γιατί οφείλουμε να τα γνωρίζουμε έτσι ώστε να προσέχουμε να μην πέσουμε στην ακύρωση της νηστείας μας χωρίς να το θέλουμε. Πρώτον, πρώτον ακυρωτικό της νηστείας, σεξουαλική επαφή. Η σεξουαλική επαφή ακυρώνει την νηστεία του ατόμου και είναι υποχρεωμένος ο πιστός μουσουλμάνος να την αναπληρώσει τη συγκεκριμένη μέρα αυτή που ακύρωσε την νηστεία του κάνοντας σεξουαλική επαφή. Και δεν φτάνει να την αναπληρώσει αυτή την ημέρα, αλλά πρέπει να νιστέψει δύο συνεχόμενους μήνες. Αυτός που δεν μπορεί να το κάνει, αυτός που δεν μπορεί να νηστέψει δύο συνεχόμενους μήνες, έχοντας νόμιμη δικαιολογία, τότε, σε αυτήν την περίπτωση, μόνο σε αυτήν την περίπτωση αν δεν μπορεί, τότε πρέπει να δώσει σε 60 φτωχούς φαγητό. Να ταΐσει 60 φτωχούς. Να δώσει τροφή σε 60 φτωχούς. Σε ποσότητα περίπου για τον καθένα 1,5 κιλό. Δεύτερο ακυρωτικό της νηστείας. Η εξπερμάτωση. Η εξπερμάτωση ακυρώνει την νηστεία είτε αυτό προκληθεί από σεξουαλικά προκαταρκτικά είτε από αυνανισμό είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο η εξπερμάτωση είναι διαφορετικό πράγμα από την σεξουαλική επαφή σεξουαλική επαφή έχουμε διείσδυση στην εξπερμάτωση είναι κάτι που κάποιος το κάνει μόνος του Όταν λοιπόν υπάρχει εξπερμάτωση τότε η νηστεία ακυρώνεται. Το άτομο είναι υποχρεωμένο να αναπληρώσει την νηστεία χωρίς να κάνει κάτι επιπρόσθετο όπως στο παράδειγμα της σεξουαλικής επαφής. Απλά αναπληρώνει την νηστεία. Σε περίπτωση όμως όταν κάποιος έχει το λεγόμενο υγρό όνειρο τότε δεν υπάρχει καμία μομφή εναντίον του, καμιά κατηγορία εναντίον του και δεν χρειάζεται να κάνει κάτι και συνεχίζει κανονικά την αιστεία του. Αυτό διότι το υγρό όνειρο είναι κάτι που δεν ελέγχεται, είναι κάτι πέρα από τις δυνατότητες να υπάρξει έλεγχος. Το άτομο, απλώς αυτό που αν είναι κάτι να κάνει, τότε κάνει γούσιλ. Κάνει ολοκληρωτικό πλήσιμο του σώματος. Γούσιλ έχουμε περιγράψει σε συγκεκριμένο άρθρο τη διαδικασία το πώς Uh, πλένεται ο μουσουλμάνος πως κάνει ολοκληρωτικό πλήσιμο του σώματος τρίτο ακυρωτικό το να τρως και να πίνεις σκόπιμα κατά τη διάρκεια της νηστείας όταν τρως ή πίνεις επίτηδες κατά τη διάρκεια της νηστείας τότε αυτό ακυρώνει την νηστεία και αυτό προκύπτει ξεκάθαρα από το κορανικό εδάφιο που ο ύψιστος λέει στίχος 187 στο του να φάτε και να πείτε σε σημείο που να μπορείτε τη χαραυγή να την ξεχωρίζετε, αυτήν την άσπρη ακτίνα της χαραυγής από το σκοτάδι. Και έπειτα νηστεύετε κανονικά μέχρι τη δύση του ηλίου. Όμως, κάποιος, αν κάποιος κατά λάθο λόγω αφηρημάδας, ξεχαστεί και φάει ή πιει, τότε δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Η νηστεία του είναι έγκυρη και την συνεχίζει κανονικά. Ο προφήτης ολολόχου Αλήχη είπε Όποιος φάει ή πιει κάτι από αφηρημάδα Όχι επίτηδες αλλά από αφηρημάδα Ξεχάστηκε Όταν νηστεύει Τότε πρέπει να ολοκληρώσει κανονικά την νηστεία του Διότι αυτό που έφαγε ή πιε Του δόθηκε από τον Ολό Και το χατίθ είναι αυθεντικό από την συλλογή του Νέμμελ Μποχάρη Και κάτω από αυτή την κατηγορία Της τροφής έρχονται και οι ενέσεις Ο ορός και οτιδήποτε άλλο που θεωρείται τροφή και εισέρχεται στο σώμα είτε μέσω της μύτης είτε μέσω της φλέβας εάν όμως οι ενέσεις αυτές δεν είναι τροφή τότε κάποιο μπορεί να τα πάρει μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της νηστείας αν δεν είναι τροφή αλλά όπως λέει ο Σεχθουάλη Χαλφαουζάν καλύτερα καλύτερα είναι να αποφεύγονται και κάποιο να τα χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν το άτομο δεν νηστεύει Τέταρτο ακυρωτικό της νηστείας όταν βγάζεις αίμα από το σώμα. Συγκεκριμένα όταν μεγάλες ποσότητες αίματος βγαίνουν από το σώμα και αυτό γίνεται επίτηδες τότε η νηστεία ακυρώνεται. Παράδειγμα, οι λεγόμενες βεντούζες ή α, η φλεβοτομή ή η μετάγγιση αίματος. Αυτά ακυρώνουν την νηστεία όταν γίνονται επίτηδες. Το λίγο αίμα που βγαίνει για εξετάσει αίματο, για παράδειγμα, δεν ακυρώνει την αιστεία. Επίση, το αίμα που βγαίνει μετά από ατύχημα, χτύπημα ή βγάλει μοδοντιου ή όταν τα ούλα ματώνουν κατά τη διάρκεια του, του, τότε αυτά δεν ακυρώνουν την αιστεία η ποσότητα αίματος είναι ε, μικρή ή στην περίπτωση από χτύπημα ή ατύχημα ακόμα και αν είναι μεγάλη ποσότητα του αίματος τότε αυτό γίνεται δεν είναι κάτι που γίνεται επίτηδε. Συνεπώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Πέμπτο ακυρωτικό. Ο εμετό. Πέμπτο ακυρωτικό τη νηστεία. Ο εμετό. Όταν προκαλεί επίτηδε, υπογραμμίζουμε το επίτηδε. Όταν προκαλεί επίτηδε εμετό, τότε αυτό ακυρώνει την νηστεία. Όταν όμω κάποιο κάνει εμετό χωρί να το θέλει, αυτό δεν ακυρώνει την νηστεία. Ο προφήτης alayhi wa sallam είπε εάν κάποιος κάνει με άθελά του δεν χρειάζεται να αναπληρώσει την αιστεία του. Και όποιο επίτηδε κάνει εμετό, τότε πρέπει να την αναπληρώσει. Το αντίθετο είναι αυθεντικό από την συλλογή του Ιμάμα Μπουνταούντ. Ο πιστός γενικά οφείλει. Ο πιστό γενικά οφείλει να προσέχει οτιδήποτε μπορεί να καταλήξει στο στομάχι του με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Για παράδειγμα, πρέπει να προσέχει όταν κάνει ουδού, όταν πλένεται για προσευχή, να μην εισπνέει υπερβολικά το νερό από τη μύτη του. Διότι το νερό μπορεί να καταλήξει στο στομάχι του. Όπω δηλώνει άλλωστε και σε αυτή την κήρυξη ο προφήτη, του Εσελέμ, που είπε: Βάλτε το νερό στα ρουθούνια σα καλά όταν πλένεστε για προσευχή, εκτός όταν νηστεύετε. Εκεί το νερό θέλει με μια απαλή κίνηση, όχι υπερβολική εισπνοή του νερού. Και το αντίθετο αυθεντικό από την συλλογή του με τερμιδί. Το να πλένει κάποιο τα δόντια του, όπω είπαμε πιο πριν, ή το στόμα του, δεν υπάρχει πρόβλημα με την προπόθεση να προσέχει να μην καταπιεί τίποτα. Τώρα, πέρα από τα υλικά σωματικά πράγματα τα οποία μπορούν να ακυρώσουν την αιστεία ο πιστός οφείλει να γνωρίζει ότι υπάρχουν και άλλα μη υλικά, μη σωματικά που μπορούν να του χαλάσουν την νηστεία και όλη για αυτήν την προσπάθειά του να έρθει πιο κοντά στον δημιουργό του αυτόν τον μήνα, τον μήνα του Ραμαδάν το κουτσομπολιό για παράδειγμα, το ψέμα η χιδεολογία, οι βρισχές ο τσακωμός και άλλα παρόμοια μπορεί να του χαλάσουν ή να του μειώσουν την ποιότητα της νηστείας του όπως έλεγαν και οι Σέλαφος Σόλεχ το να απέχεις από το φαγητό και το νερό είναι το εύκολο κομμάτι στο Ραμαδάν. Το να απέχεις από το φαγητό και το νερό είναι το εύκολο κομμάτι στο Ραμαδάν. Δηλαδή, η ουσία είναι ότι πρέπει να απέχεις από τις αμαρτίες. Δεν μπορείς να κάνεις αμαρτίες και να απέχεις από το νερό και από το φαγητό. Ο μήνα του Ραμαζανίου είναι ένα μήνα που πρέπει να αυξήσουμε την τάκουα, όπω είπαμε, την θεοφοβία. Να την αναπτύξουμε στου εαυτού μα. Θυμόμαστε τον Αλλά. Διαβάζουμε το Κοράνι. Κάνουμε θελοντικέ πράξει λατρεία. Ο προφήτη Αλλαχού Αλήγου Ασέλεμ είπε σε αυθεντικό χαντίθα από την συλλογή του Ιμέμελ Μπουχάρη ότι όποιο ξεστομίζει λόγια κακού και κάνει παράνομε πράξει. Ο Αλλά δεν έχει ανάγκη από αυτόν να αφήσει το φαγητό του και το νερό του. Δηλαδή, ο Αλλά δεν θα την κάνει αποδεκτή Όπω επεξηγεί ο Σιχσό Αλφαουζάν, δεν θα την κάνει αποδεκτή την νηστεία του. Δεν νοείται, λέει ο Αλέμα, να αναζητεί την ευλογία και την αποδοχή του Αλλά, όταν κάνει εθελοντικέ πράξει λατρεία από τη μία και νόμιμα και καλά πράγματα, και από την άλλη δεν έχει παρετηθεί από κακέ πράξει και παρανομίε. Ο προφήτη صلى είπε, αυτό που νηστεύει βρίσκεται σε κατάσταση λατρείας. Αυτός που νηστεύει βρίσκεται σε κατάσταση λατρείας, με την προϋπόθεση, συνεχίζει το χατίθ, ότι δεν κοτσοπολεύει και δεν πληγώνει τον μουσουλμάνο. Επίσης είπε, δεν νηστεύει αυτός που συνεχίζει να τρώει την σάρκα των ανθρώπων. Δεν νηστεύει αυτός που συνεχίζει να τρώει την σάρκα των ανθρώπων. Δηλαδή, Ποιο είναι αυτό που τρώει τη σάρκα των ανθρώπων, αυτό που κουτσομπολεύει. Αυτό που, κουτσολο... που κουτσομπολεύει στην ουσία δεν υστεύει. Εδώ το κουτσομπολιό, όπω και στο Κοράνι, παρομοιάζεται με τον ατρό στην σάρκα του άλλου. Είδαμε λοιπόν ότι κάποιο μπορεί να διακόψει την αιστεία του είτε νόμιμα είτε παράνομα. Είτε το κάνει αυτό νόμιμα, έχοντας δικαιολογία έγκυρη, είτε παράνομα. Είτε το κάνει νόμιμα, είτε παράνομα, ο πιστός οφείλει να την αναπληρώσει την ημέρα αυτή. Όπως λέει και ο ύψιστος, τότε να αργότερα τις ανάλογες ημέρες. στις 184 από την Σόρα Μπάκαρα Και ο πιστός πρέπει να βιαστεί να αναπληρώσει τη χαμένη νηστεία έτσι ώστε να μην λογοδοτήσει για αυτήν την αστοχία του. Και καλό είναι, όχι υποχρεωτικό, αλλά είναι καλό, συνιστάται, να αναπληρώσει τις χαμένες ημέρες συνεχόμενα. Αν έχει χάσει για παράδειγμα τις ημέρες, να τις αναπληρώσει τη μία μετά την άλλη. Και όχι διακεκόμενα. Επιτρέπεται να το κάνει διακεκόμενα, αλλά δεν συνιστάται. Και επιτρέπεται να καθυστερήσει η αναπλήρωση των ημερών. Μπορεί να την καθυστερήσει άμα θέλει την αναπλήρωση των ημερών της νηστείας, αλλά δεν, συνιστάται. Επιτρέπεται, αλλά δεν συνιστάται. Και απαγορεύεται, απαγορεύεται η καθυστέρηση να είναι τόσο μεγάλη μέχρι να έρθει το επόμενο Ραμαζάνι. Απαγορεύεται αυτή η καθυστέρηση, αυτή τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Επιτρέπεται μόνο αυτή η μεγάλη καθυστέρηση όταν υπάρχει νόμιμη δικαιολογία. Όταν έρθει το Ραμαδάν, να δούμε μερικά σενάρια εδώ που αναφέρει ο Σιχθόρη όταν έρθει το Ραμαδάν και κάποιος χρωστάει ακόμα ημέρες από το προηγούμενο, τότε έχουμε τα εξής σενάρια. Είτε ο πιστό καθυστέρησε τόσο πολύ που ήρθε το Ραμαδάν και χρωστάει νηστεία από το προηγούμενο και η καθυστέρησή του αυτή είναι δικαιολογημένη βάση στο Ισλάμ. Τότε απλά νηστεύει το Ραμαζάνι κανονικά, αυτό που είναι μπροστά του και έπειτα αναπληρώνει τις προηγούμενες νηστείες του προηγούμενου Ραμαδάν χωρίς να κάνει κάτι επιπλέον ως εξηλαίωση. Όμως... Όταν το άτομο καθυστερεί να αναπληρώσει την ιστία του προηγούμενου Ραμαντάν και έρχεται το τωρινό Ραμαντάν που ακολουθεί και δεν έχει δικαιολογία, το έχει αφήσει απλά έτσι, τότε νηστεύει κανονικά το Ραμαντάν αυτό που είναι μπροστά του και έπειτα αναπληρώνει τις ημέρες που έχασε από το προηγούμενο Ραμαντάν συν ότι ταΐζει και έναν φτωχό για την ημέρα που έχασε από το προηγούμενο. Και αυτό γιατί λόγω ότι υπάρχει απουσία τη έγκυρη δικαιολογία. Απλά το άφησε και ξεχάστηκε. Κάποιο που ο θάνατο τον πρόλαβε, άλλο σενάριο, σε αυτό το διάστημα και δεν πρόλαβε να αναπληρώσει την αιστεία του, τότε δεν υπάρχει μομφή εναντίον του. Εάν ήταν πριν τον μήνα του Ραμαντάν, έτσι, στο χρονικό διάστημα αυτό που του, που αφινόταν άμα ήθελε το επιτρεπόταν να καθυστερήσει. Το ίδιο ισχύει και για αυτόν που είναι άρρωστος ή έχει νόμιμη δικαιολογία, ο ταξιδιώτης για παράδειγμα και δεν κατάφερε να αναπληρώσει με τον θάνατο να τον επισκέπτεται μετά το Ραμαντάν που αρχίζει. Ούτε σε αυτόν υπάρχει μομφή. Όταν όμως το άτομο καθυστερεί να αναπληρώσει χωρίς καμία δικαιολογία κάποιο καθυστερεί να αναπληρώσει. Και δεν έχει δικαιολογία. Και πεθάνει. Τότε εξηλαίωση πρέπει να δοθεί από την περιουσία του για κάθε ημέρα που έχασε σύμφωνα με τους περισσότερους λογίους. Η νηστεία δεν μπορεί να γίνει από άλλον για λογαριασμό του νεκρού. Η νηστεία πρέπει να γίνει για λογαριασμό του νεκρού από την περιουσία του νεκρού. Μόνο μια εξαίρεση υπάρχει στην περίπτωση που κάποιο δεν τηρεί το όρκο, τον όρκο του και χρωστά εξηλαίωση και πεθάνει χωρί να την έχει δώσει, τότε ο συγγενή του μπορεί να ανιστέψει γι' αυτόν ω εξηλαίωση. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από το χαντί του προφήτη Σαλολάχου Αλίγου που βρίσκεται στη συλλογή του Ιμάμελ Μποχάρη. Κλείνουμε βλέποντας τις περιπτώσεις νηστείας για άτομα που πάσχουν από ανίατες αρρώστιες και σε άτομα που είναι σε προχωρημένη ηλικία, γυρατιά. Αυτές οι δύο κατηγορίες, αυτοί που έχουν ανίατη αρρώστια και αυτοί που είναι γέροι, δεν μπορούν να νηστέψουν, ούτε μπορούν να αναπληρώσουν την νηστεία, γι' αυτό και ο ύψιστος δεν τους εξαναγκάζει να νηστέψουν, αλλά τους καλεί να ταΐσουν έναν φτωχό την ημέρα που δεν ήστεψαν. Πρέπει να δοθεί τροφή σε έναν φτωχό για κάθε ημέρα που δεν ήστεψαν. Ο Ύψησος ο λέει, στο κεφάλαιο 2, στο Ρότελ Μπάκαρα, στίχος 286, ότι δεν επιβαρύνει καμιά ψυχή με αυτό που δεν μπορεί να κάνει. Και ο Ιμπνεαμπάς αναφέρει για αυτούς που είναι γέροι και δεν μπορούν να νηστέψουν λόγω προχωρημένης ηλικίας, ότι πρέπει να ταΐσουν έναν φτωχό για κάθε ημέρα που χάνουν. Πρέπει να ταΐσουν έναν φτωχό για κάθε ημέρα που χάνουν. Και η ποσότητα είναι περίπου στο ένα με 1,5 κιλό τροφής. Όσο για αυτούς που πάσχουν από ανίατες ασθένειες, που τους εμποδίζουν να νηστέψουν, τότε η θέση τους είναι όμοια με αυτούς που είναι σε προχωρημένη ηλικία. Δηλαδή και αυτοί δίνουν τροφή, για κάθε ημέρα, με την, ε, για κάθε ημέρα την οποία χάνουν. Την τροφή για κάθε ημέρα την οποία δεν νηστεύουν. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε την εισαγωγή μας για την νηστεία. Διαβάσαμε ένα νομολογικό έργο για την νηστεία أبو علامة شيخ صالح الفوزان كما الدلية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته